Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τι διαφημίσει, αγαπητοί φίλοι, και βεβαίω ε, σε αυτό το μέρο τη εκπομπή θα μιλήσουμε για την 25η Μαρτίου. Θα μιλήσουμε για την ε, επέτειο των 200 ετών από την έναρξη Επανάσταση του 2021 που μπορεί να ήταν πέρυσι, αλλά και φέτο θα τη γιορτάζουμε και τον χρόνο τη γιορτάζουμε και για πολύ καιρό θα γιορτάζουμε και θα μιλάμε για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα του Ελληνισμού, την Επανάσταση του 1821. Τώρα θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί είμαστε στην Θεσσαλονίκη, είμαστε στη Μακεδονία, θα μιλήσουμε για το τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Μακεδονία, σχετικά με την Επανάσταση του 1821. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, ο συγγραφέας, ο κύριος Βασίλης Κάρτσιος. Γεια σας κύριε Κάρτσιο. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σα ε, σας καλέσαμε λοιπόν σήμερα, γιατί έχετε γράψει εδώ μια, την έχω τα χέρια μου, ογκοδέστατη βιογραφία του Εμμανουήλ Παπά, πάνω από 500 σελίδες και «Η Επανάσταση του 1821» και «Εμμανουήλ Παπάς» είναι ο τίτλος. Ναι, ναι. Κύριε Κάτσκε, ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπω εδώ είναι μια ογκοδέστατη βιογραφία του μεγάλου αυτού ήρωα της Μακεδονίας, αλλά γενικότερα όταν μιλάμε για 1821 πάει ο νους μας... Στο, στη Φιλική Εταιρεία, στον Παλαιό Πατρώνε Γερμανό, στην Πελοπόννησο, στον Κολοκοτρόνη, άντε, άντε και λίγο να πάει στη Μολδοβλαχία και στον Υψηλάντη για του πολύ μιλημένου. Οι υπόλοιποι τα γνωστά ε, Πανάσταση του 2021, Πελοπόννησα κτλ. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη τι έγινε, Δεν κάναμε επανάσταση, δεν επαναστατήσαμε, Τι συνέβη. Ε, αυτό το βιβλίο πρέπει να βγει. Ε, το είχα στο νου μου αρκετά χρόνια και έφτασε η ώρα με τα 200 χρόνια να το, να το βγάλουμε. Ε, γι' αυτό και ενσωμάτωσα την ε, ιστορία της Επανάστασης στη Μακεδονία και των ε, στην Ελληνική Επανάσταση του 1921 γενικότερα. Γι' αυτό και στο βιβλίο αυτό ε, υπάρχει πολύ υλικό και για τη Φιλική Εταιρεία αλλά και για την Επανάσταση στο Μοριά και γε, εν γέννη για την Επανάσταση και από όπου φαίνεται, γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να φανεί ότι εδώ έγινε μία επανάσταση η οποία κράτησε ένα χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιευθεί από την δεκαετία του 1830 ήδη ε, από το διάστημα από τον Μάρτιο του 1821 μέχρι και το ολοκαύτωμα της Νάουσας τον Απρίλιο του 1822 εσφάγησαν, ανασχολοπίστηκαν, αποκεφαλίστηκαν και απαχωνίστηκαν 36.000 Έλληνες. Και δεν μιλάμε τώρα για τους υπόλοιπους οι οποίοι κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα, για τα γυναικόπαιδα που κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα... Άρα μιλάμε για μια εθνοκάθαρση στην ουσία. Σαφώς είχε γίνει. Άλλωστε γι' αυτό και ο ελληνισμός της πόλης, μετά εκείνη την περίοδο, εκείνο το φοβερό Μάιο του 1921 μέχρι και τα τέλη του 1921, τον είχαν γενοκτονίσει τον ελληνισμό της πόλης και η πόλη, ο ελληνισμός της πόλης, έκανε πολλά χρόνια να ανακάμψει Και αυτό μέσα από τα τουρκικά αρχεία, έτσι, mm. δεν μιλάμε τώρα, δεν κάνουμε θεωρίες. Πάντως βλέπω ε... εδώ ε, στο βιβλίο ότι έχει πάρα πολλές παραπομπές, έχει μεγάλη βιβλιογραφία, κείμενα της εποχής από το αρχείο του Εμμανουήλ Παπά και όχι μόνο, και, από, και πολλά ντοκουμέντα και στο τέλος έχετε και τα πρωτότυπα κείμενα φωτοτυπημένα, πραγματικά είναι ένα θησαυρό γνώσεων και επαναλαμβάνουμε πάρα πολλέ παραπομπέ και τη βιβλιογραφία που βεβαίω δείχνει και την αξιοπιστία αυτών των οποίων γράφεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο καιρό σα πήρε να ερευνήσετε και να γράψετε αυτό το βιβλίο, Επειδή την χάνω και από τη γενέτειρα του Γερόα. Α. Ναι, είμαι από το χωριό Εμμανίλ Παπά. Είναι αυτό που λέγαμε η Δοβίστα παλιά. Ναι, η παλιά, η παλιά Δοβίστα. Το 1927 είναι η μετονομασία. Γιατί ε, το... ήταν από τη Δοβία του Εμμανουή Παπά ναι. και το 1927 για να τον τιμήσουν. Για ε... το όνομα στο χωριό. Ναι, δώσαν το όνομα στο, στο χωριό. Ε, και δεν ήταν μόνο ο Παπά από εκεί, ήταν και οι γονεί του ε, και όλα τα αδέρφια του έμειναν στο χωριό. Και σχεδόν ε, τη δεκαετία του 1960 υπολογίζαμε ότι το 1 τρίτο των, των κατοίκων του χωριού είχε καταγωγή από τα αδέρφια του Παπά. Mm -hmm. ε, δηλαδή, μιλάμε για μια κλειστή κοινωνία, έτσι. Είναι Έχουμε οποία... σήμερα κάποιο απόγονο. Πο, πολλού, ε... πολλού. Που ξέρουμε ότι είναι κατευθείαν ο Παρμανίδη Παπά, δηλαδή. Ε, ε... Απευθεία όχι, όχι, θα τα πούμε αυτά. Απευθεία όχι. Ε... αλλά από τα αδέρφια του Παπά, πάρα πολύ, πάρα Άλυτα. πολύ, πάρα πολύ. Και δεν έχουν βέβαια το επίθετο Παπά. Έτσι, έτσι, γιατί... είχαμε αστεί. διάφορα χαρακτηριστικά ε... στην κοινωνία μα. Δηλαδή, πέραν το επίθετο του Πεθερού, ή, ή ας πούμε... Η κόρη άμα παντρευόταν του η παντρευόταν παντρευοταν έπαιρνε του συζύγου. Ή, παρατσούκλια και τα λοιπά, διάφορα τέτοια και το παπάς χάθηκε από το χωριό, από την πρώτη γενιά κιόλα. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι απόγονοι, ποιοι κατάγονται από την οικογένεια του Παπαδημήτρη Λεονταρή, του πατέρα του Εμμανουήλ Παπά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσωπικότητα τον Εμμανουήλ Παπά. Να πούμε ότι υπάρχει ο Αδριάντα του και εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ πιο κάτω είναι. Ε, υπάρχει και στι αίρε. Δηλαδή, μπορεί η πολιτεία τον έχει αναγνωρίσει, αλλά στην ουσία παραμένει, κύριε Κάρτσι, αν μου επιτρέπετε, ένα μεγάλο άγνωστο για τον πολυκόσμο. Ε, παραμένει άγνωστο, διότι παραμένει άγνωστη η επανάσταση στη Μακεδονία του 2021. Ε. Σωστά. Ε, σωστά. Έτσι. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να γνωρίζουμε για την επανάσταση του Ιλιντεν. Ναι μετά από 100 χρόνια <συστα> αστεία πράγματα, έτσι, και να μην γνωρίζουμε, να παναγνωρίζουμε την επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία. Ε, είναι, λυπηρό, είναι λυπηρό και επειδή ε, ε, ως ω πρόεδρο του Συλλόγου, ενώ είπα πάει Θεσσαλονίκη, ασχολούμαι χρόνια και βγάζουμε και ένα περιοδικό, ίσω το μακροβιότερο περιοδικό συλλόγου που έχει βγει, ξεκίνησε το 1932 και το 1942 και κάναμε επανέκδοση συνεχίσε με τα τεύχη ε, το 1978 και έκτοτε βγαίνει συνεχώς και διαλύπτως. Ε, και αυτά τα φαινόμενα τα αντιμετωπίζω κάθε χρόνο ε, και με λυπή που και στη Μακεδονία εδώ δυστυχώς δεν γνωρίζουν την Επανάσταση στη Μακεδονία το 1821. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες και από εσάς και από άλλους. Γι' αυτό άλλους. και το βιβλίο βγήκε και ογκοδέστατο, uh -huh. πάνω από 500 σελίδες διότι για πρώτη φορά ενσωμάτωσα την Επανάσταση στη Μακεδονία το 1821 στην ε, γενικότερη Επανάσταση του 1821. Έχουμε λοιπόν την Επανάσταση του 1821 που όπως γνωρίζουμε συστάθηκε η φιλική εταιρεία από κάποιους ένθερμους πατριώτες. Τώρα να κάνουμε, α κάνουμε, το είχα για αργότερα, αλλά μια που το έφερε κουβέντα, α κάνουμε αυτή την παρένθεση. Το διάβασα και στο βιβλίο σα. Το μυστήριο με τη φιλική εταιρεία ήταν η Τριάδα, ήταν η Τετράδα, ήταν ο Αναγνωστόπουλο, δεν ήταν ο Αναγνωστόπουλο, ήταν ο Ξάνθο και μετά ο Αναγνωστόπουλο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε αυτό, okay. κύριε Κάρτζιε. Ε, εντάξει, εγώ αναφέρθηκα, επειδή διάβασα διάφορα τα τελευταία χρόνια έτσι, και έχουν γραφτεί όχι μόνο στην εποχή μα, αλλά και τι περασμένε δεκαετίε και ιδίω στο Μεσοπόλεμο γράφτηκαν διάφορα πράγματα. Όταν έβγαλε και ο Βαλέρο Μέξα το κατάλογο με του φιλικού από το αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη, γράφτηκαν διάφορα πράγματα και είχαμε διάφορε εκδοχέ. κοιτάξτε, αυτό το πώ έγινε και τα λοιπά, αν ήταν ας πούμε, ο Ξάνθο ή ο Αναγνωστόπουλο ή αν ήταν ο Τσακάλοφ κτλ. Αυτό νομίζω είναι δευτερεύον. Αυτό που που ενδιαφέρει, βέβαια θα τα αναφέρω όλα αυτά, αναφέρω και το, ναι, ναι, τους προβλ... και αναλυτικά. Στους προβληματισμούς ναι. αναλυτικά, ε, το γιατί και πώς ας πούμε. Ε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τελευταία περίοδος. Μετά την ανάληψη της αρχηγίας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Τότε το κίνημα έγινε μαζικό και τότε υπήρξε για πρώτη φορά η προοπτική να ξεκινήσει η επανάσταση. Όπως, διότι, και, έγινε. Διότι μέχρι, όπως και έγινε φυσικά. Ε, διότι μέχρι τότε ε, είχαμε απλώς κάποια μέλη τα οποία συσκέπτονταν και έκαναν α, όνειρα ε, κάποια στιγμή να κηρυχτεί η Επανάσταση. Κάτω είναι και... εξαιρετικό αν το σκεφτεί κανεί ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ούτε πολιτικοί ούτε στρατιωτικοί, ναι. απλώ ήταν πατριώτε και μάλιστα ήταν και στην αστική τάξη. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε, είχαν κάποια χρήματα, μπορεί να μην ήταν υπάμπλουτοι, αλλά τα βγάζαν πέρα. Ήταν έμποροι περισσότεροι. Περισσότερο. Δεν ήταν δηλαδή αυτοί που λέμε ο λαό που πεινούσε. Παρ' όλα αυτά ήταν αυτοί που σκέφτηκαν όλο αυτό το θέμα τη φιλική εταιρεία και έγινε πραγματικότητα η Ελληνική Επανάσταση. Πολλέ βεβαίως... φορέ αναρωτιέμαι τι κάνουν οι εμπορικοί σύλλογοι στην Ελλάδα. <laughs> Έχετε δίκιο. Ε, έπρεπε, έπρεπε να του τιμήσουν ιδιαίτερα και να βγουν μπροστά, διότι πραγματικά ε, έτσι ξεκίνησε η ιστορία από. Κάποιες, γιατί Μπαίνει το ερώτημα, είναι δυνατόν, α πούμε, τρει τώρα ο Τσακάλοφο, ο Ξάνο ναι, και τα Και όμω είναι. Λοιπόν, yeah. να καθίσαν στην Οδυσσό σε ένα καφενείο και να έτσι. Κι όμω έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και βέβαια, επειδή εγώ πάντα επιστρέφω στι πηγέ. Βεβαίω. Ε, το έχω. γι' αυτό και βγήκε η βιβλιογραφία 15 σελίδε, α πούμε, και οι πηγέ. Ε, νομίζω ότι αν γυρίσουμε στι πηγέ, εκεί βρίσκουμε την αλήθεια και εκεί αναθεωρούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αλλά ε, επισημαίνω ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε από εκείνο το ιστορικό ταξίδι του Ξάνθου, ο οποίος έφυγε από Κωνσταντινούπολη μετά με μέσα της εποχής, πέρασε από Οδυσσό και τα λοιπά και αυτά είναι τεκμηριωμένα από πολλές πλευρές το, 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 το ταξίδι του Ξάνθου και συνάντησε τον Καποδίστρια πρώτα και μετά τον Υψηλάντη. Ο Καποδίστριας τον ο, ο απερίξε, ο τον παρέμπεψε στον Υψηλάντη. Mm. Δεν μπορούσε να πει τώρα κοποδίστρια. Βεβαίω, ήταν υπουργό ιστορικών κτλ. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Ε, γιατί τον κατηγόρησαν και για αυτό τον Καποδίστρια. Έτσι. Mm. Ε, ήταν δυνατόν, ήταν σαν τον κάρφωναν δηλαδή. Mm. Και μάλλον αυτό το σκοπό είχαν την εποχή εκείνη, να τον καρφώσουν ε, ε, στην ε, άρχουσα τάξη τη Ευρώπη τότε, με έτερνη κεσία. Έτσι. Ε, ο Καποδίστριας τον παρέπεψε εντέχνος τον Άνθρωπο τον Ιψηλάνδη, με τον οποίο τα είχαν μιλήσει, βέβαια, και έτσι το κίνημα άρχισε να γίνεται μαζικό, να γίνονται μαζικέ εγγραφέ ε, στην Οδυσσό. Άρχισαν να του γράφουν μαζικά, α πούμε, ε, κατευθείαν στο μεγάλο όρκο. Mm -hmm. ε, τα αδέρφια Κουμπάρια εκεί στην Οδυσσό, έτσι, ε, ε, έχει, ο Σταμάτη Κουμπάρη έχει αφήσει ένα συγκλονιστικό ημερολόγιο με όλα αυτά το οποίο έχω πολλά κομμάτια μέσα. Αναφέρετε αρκετά πράγματα Είναι... για τη φιλική εταιρία, για το γαλάτι, Είναι... για τους κινδύνους, να... αλλά να μην ξεφύγουμε ε... από το θέμα, κύριε ε... Κάτσια. Για να καταλήξουμε ότι που λέμε για τους εμπόρους και τα λοιπά και τους τραπεζίτες και τους αστούς και τους μεγαλοαστούς ή μικροαστούς που είχαν μπει στο πνεύμα της εξέγερσης, ο Ημαλού Παπά ήταν στην Κωνσταντινούπολη από τον Οκτώβριο του 1817. Ε, δηλαδή βρέθηκε εκεί ε, και θα πούμε το λόγο πώς βρέθηκε εκεί. Βρέθηκε εκεί πριν ε, μεταφερθεί η έδρα της Φιλικής από την Οδοσσό στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, ήταν εκεί όταν έφυγαν οι αρχηγοί για να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία διαδικασία για την ε, Επανάσταση ε, και ήταν εκεί μέχρι τις τελευταίες ημέρες όταν είχε ξεσπάσει ήδη η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία και είχαν αρχίσει αντίπεινα ε, στην Κωνσταντινούπολη από τον ε, Σουλτάνο. Ε, Ήταν τραγικέ οι στιγμέ ε, στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή, μετά τον οπότε, Μάρτιο. Οπότε έχουμε τη φιλική εταιρεία που οργανώνει ναι. την επανάσταση. Είναι επικεφαλή ο Αλέξανδρος Ιψηλάνδη και ο Εμμανουήλ Παπά. Και ορίζει. Κα... Πότε μοιείται στην φιλική εταιρεία, ε, Ο, ο Παπά μοιήθηκε το 1820, ε, το 19 το Δεκέμβριο. Ε, αλλά αναβαθμίστηκε πολύ γρήγορα, διότι ο Υψηλάντης τον είχε κάνει έφορο της Εθνικής Κάσας. Ο Υψηλάντης, Σαν ταμεία δηλαδή ένα πράγμα. Ναι, ο Υψηλάντης, σε εννοήση με τον Πατριάρχη βέβαια, διότι έπρεπε να δικαιολογήσουν αυτή την Εθνική Κάσα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ας πούμε. Και έπρεπε να μπλεχτεί και το Πατριαρχείο. Ε, βέβαια, ο βασικός σκοπός της συγκέντρωσης των χρημάτων ήταν η έναρξη τη έτσι, η χρηματοδότηση τη Επανάσταση. Ε, λοιπόν, και σε αυτό το σημαντικό ε, πόστο το εμπιστεύεται στον. Ο Ιψηνάντη είχε βάλει. Ε, υπάρχει και επιστολή βέβαια. Mm -hmm. Έτσι, είχε βάλει έφορο τη Εθνική Κάσα στον Εμμανούλη Παπά. Και διότι ήταν ε, μεγάλο τραπεζίτη, μεγαλέμπορο, με καταστήματα στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη. Ε, ήταν γνωστό. Ε, και στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε επειδή πήγε να βγάλει σουντανικό φιρμάνι για να του επιστραφεί ένα τεράστιο χρέο που είχε, είχε, δανείσει τον, ε, εκεί τον μπασά τον, τον Σερών, έτσι, τον Ιωσούφ Μπέι, τον Σέραλι. Ο οποίο δεν τα ε, ο οποίος είχε επιστρέψει τα μισά, αλλά ε, 40.000 μαχμουτιέδε χρυσού είχε, είχε, δανειστεί, τεράστιο ποσό. Ε, έχω κάνει ένα υπολογισμό με ισοτιμίες τη εποχή. Ε, ήταν 2,5 εκατομμύρια γρόσια. Φέση του Βαλέο Τούρκος. Είναι απίστευτο ποσό για την εποχή. Ε, αν το συγκρίνουμε με, τα, με τις ομολογίες που είχαν βγάλει τότε ε, στα χρόνια της Επανάστασης για ένα εσωτερικό δάνειο δηλαδή, τότε ο Μαυροκορδάτος ε, και τα λοιπά, σωστά. οι με τις προσωρινές διοικήσεις που είχαν βγάλει ομολογίες, ο παπάς θα μπορούσε να έχει πάρει με τα 2,5 εκατομμύρια τη μισή Πελοπόννησο και τη μισή Στερεά. Ε, διότι είχαν βγάλει ας πούμε ομολογίες χιλιών γροσίων. Ηταν ε, ήταν τεράστια η περιουσία του παπά και αυτό είναι που ε, με λυπεί διότι όχι μόνο έδωσε την τεράστια η περιουσία του για την Επανάσταση, όχι μόνο έδωσε την οικογένειά του, τα παιδιά του, ε, παραμένει και άγνωστο. Ε. Το γεγονό λοιπόν ότι ξεκινάει η Επανάσταση, είπαμε, στη Μολδοβλαχία αλλά ξεκινάει και στη Θεσσαλονίκη όπω και στην Πελοπόννησο ναι, και στη Μακεδονία. Δηλαδή. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί όμω ε, ήταν. Ε, ένα αντιπερισπασμό, ήταν καταδικασμένη να αποτύχει, ή κάτι πήγε στραβά και απέτυχε στην Επα... Μακεδονία Επανάσταση. Κοιτάξτε, η Επανάσταση δεν απέτυχε πουθενά. Mm -hmm. ε, όταν έγινε η πρώτη σύσκεψη στο Ισμαήλιο, αρχές Οκτωβρίου του 1820, έγινε διότι ε, τον Υψηλάντη να ξεκινήσει, διότι το θέμα της φιλικής εταιρεία είχε γίνει γνωστό από διάφορε πλευρέ του Σουλτάνο. Γνώριζαν οι τουρκικέ αρχέ, αλλά δεν έβλεπαν κίνηση οι τουρκικέ αρχέ και αυτό του καθυσίχαζε λίγο προ τη στιγμή, α πούμε. Λοιπόν, αποφασίστηκε στο Ισμαήλιο, βρέθηκαν τα μέλη τη φοιτητική εταιρεία που ήταν πλησίων του Ισμαήλίου, ε, ε, ήταν ε, α πούμε λιμάνι στο Δούναβι ναι. παραποτάμιο το, το Ισμαήλιο. Οπότε πήγαν εκεί από Ιάσιο, από Μορδοβλαχία δηλαδή, από Κωνσταντινούπολη, από τα Πέριξ. Βρέθηκαν εκεί εκεί 2025 20-25 φιλική. Και εκεί τέθηκε το θέμα, ειδικά από τον Παπαφλέσα, με τεπιτάσιο έπρεπε να ξεκινήσει η επανάσταση κάποια στιγμή. Διότι εάν δεν ξεκινούσε, υπήρχε κίνδυνο να μην ξεκινήσει ποτέ. Ε, εκεί λοιπόν πάρθηκαν οι αποφάσεις να ξεκινήσει η Επανάσταση γύρω στα μέσα Νοεμβρίου του 1820. Αλλά υπήρξαν διάφορα, διάφορες εξελίξεις, τα γεγονότα έτρεχαν, ε, Α πούμε, όπω η ιστορία με του Σέρβου, εάν θα συμμετέχουν και οι Σέρβοι κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. Ε, και, ε, και έχουμε μια αποκαλυπτική επιστολή του Γεωργάκη Ολύμπιου που του λέει, α πούμε, αρχέ του 1821, του λέει ότι κοίταξε να δει, αρχηγέ, πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται. Διότι θα σφαγούμε όλοι και δεν θα ξεκινήσει τίποτα. Mm. Και ποιο ήταν το θέμα τώρα, ότι εάν δεν ξεκινούσε εκείνη την εποχή, ε, δηλαδή ε, αν δεν ξεκινούσε ο Ψιλάνδη ε, τέλη του Φεβρουαρίου, ε, διότι υπήρξαν φαινόμενα ε, αποσυντονισμού του, ε, των ενόπλων σωμάτων που είχαν σχηματιστεί εκεί, αν δεν ξεκινούσε η επανάσταση τότε και στη Μακεδονία και στο Μοριά τον Μάρτιο, 25 Μαρτίου. Για τότε καθορίστηκε η Επανάσταση, για τις 25 Μαρτίου και τα όλα τα υπόλοιπα είναι ε, ιστορίες που, Καλά. Α, που αναφέρονται. Ε, δεν χρειάζεται να, ε. να πούμε τίποτε παραπάνω. Ε, εάν δεν θα ξεκινούσε ποτέ, διότι η μετέπειτα εξελίξεις, προσέξτε τώρα, παίχτηκε η ύπαρξη του ελληνικού κράτους. Διότι η μετέπειτα εξελίξει τη επόμενη δεκαετίε, αν λάβουμε υπόψη και τον Γερμανικό πόλεμο 1853-1856, όπου Άγγλοι και Γάλλοι συμμάχησαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την Υψηλή Πύλη, εναντίον της Ρωσίας, δεν ε, πρόκειται ποτέ να ξεκινήσει καμία επανάσταση το, το 19ο αιώνα. Αυτό, αυτό είναι, ε, νομίζω ότι όποιο επιστρέψει στις πηγές, μπορεί να το δει φανερά, φανερά. Δεν θα υπήρχε ελληνικό κράτος. Γι' αυτό λέω ότι ε, 4-5 ήταν αυτοί που, ε, στους οποίους οφείλουμε την ύπαρξη του ελληνικού κράτους. Στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίο ξεκίνησε την επανάσταση στη Μολδοβλαχία, τον Εμμαντούλ Παπά, ο οποίο ξεκίνησε την επανάσταση στη Μακεδονία, 23 Μαρτίου έφυγε από την Κωνσταντινούπολη ο Εμμαντούλ Παπά, εν μέσω φοβερών στιγμών, φοβερών στιγμών, φόρτωσε ένα πλοίο με πυρομαχικά και πήγε στη Μονή Συγμένου, και βέβαια τον Παπαφλέσα, ο οποίο αν δεν έφευγε και δεν φόρτωνε κι αυτό ένα καράβι με πυρομαχικά και δεν πήγαινε στην Πελοπόννησο να ξεσηκώσει του η επανάσταση δεν επρόκειτο να ξεκινήσει ποτέ. Βάση. Λοιπόν, γι αυτό, γι' αυτό πρέπει να το επισημάνουμε σε τέσσερις-πέντε ανθρώπους. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε και τη Φιλική Εταιρεία και ό,τι προηγήθηκε. Φυσικά. Αλλά φτάσουμε, φτάσαμε στο χρήσιμο σημείο που έπρεπε να ξεκινήσει. Και να, να ξεκινήσει έπρεπε κάποιοι να την ξεκινήσουν. Να κάνουν την αρχή. Να κάνουν την αρχή. Τώρα, Γίνεται λοιπόν η επανάσταση και στη Μακεδονία. Ο Εμμανουήλ Παπά είναι ο στρατηγό, ο επικεφαλή των δυνάμεων των ελληνικών. Ε, γίνονται κάποιε μάχε και στη Χαλκιδική, αλλά ιτάται ε, οι ελληνικέ δυνάμει του. Ε, κοιτάξτε, αν το δούμε τώρα, βέβαια πέρασαν έτσι και πολλά, πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε, έχουν γραφτεί διάφορα κτλ. Ε, κοιτάξτε, αν το δούμε ε, από την ρεαλιστική του πλευρά, η επανάσταση δεν πέτυχε ούτε στην Πελοπόννησο. Ναι. Μην τρελαθούμε, έτσι. Ήρθε ο Ιμπραήμ από την Αίγυπτο, τα σάρωσε όλα, έπεσε το Μεσολόγγι. Απλώς... Και αν δεν ερχόταν, αν δεν γινόταν η ναυμαχία στο Ναβάρινο. Α με... αφήσουμε τα γεγονότα. Ναι, ναι, κάτι... τα γεγονότα. Πάει, να γεγονότα το γεγονό είναι γεγονότα. ότι η Θεσσαλονίκη. Και είχαμε και ένα σώμα 15.000 Γάλλων εξτρατευτικού στην Πελοπόννησο. Η Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να περάσει άλλα 100 χρόνια για να απελευθερωθεί. Η Αυτό ήταν όχι. Το, το, χρήσιμο σημείο ε, για το οποίο θάφτηκε η επανάσταση στη Μακεδονία. Διότι μετά το 1821 έπρεπε να πέρασουν όλα 100 χρόνια για να απελευθερωθεί η Μακεδονία και να αρχίσουν να ασχολούνται με την επανάσταση στην Μακεδονία. Ε... Λάξτε, ο... Πείτε το... μα λίγο όμω για την προσωπικότητα του παπά. Ένα μεγάλο τραπεζίτη. Ένα παπάς... ευκατάστατο άνθρωπο με ναι. αμύθιτη περιουσία όπω ναι. μα περιγράψατε. Αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα και να πάει να πολεμήσει μα... για την ελευθερία τη πατρίδα. Όχι μόνο αυτό. Για την ελευθερία τη πατρίδα πολέμησαν πολλοί. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ε, Καταρχήν να πούμε ότι περισσότερα χρήματα ε, ε, για το, την Επανάσταση του 2021 και μόνο για το πρώτο έτος έτσι λοιπόν, έδωσαν η οικογένεια Υψηλάντη μόνο. Δηλαδή, ο Φιλίμων υπολόγισε ότι η οικογένεια Υψηλάντη έδωσε γύρω στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ για την Επανάσταση Ε, δυόμιση έδωσε ο Εμενόνιο Παπά. Και ο τρίτο απέχει έτη φωτό ε, πίσω. Ε, γι' αυτό ε, ε, στο έργο τον πίνακα «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα», έτσι, ε, όπου είναι από τη μία πλευρά είναι η φιλική εταιρεία, ας πούμε, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι λόγοι που προετοίμασαν την ιστορία, από την άλλη πλευρά είναι οι καπεταναίοι, ε, οπου ειναι απο τη μια πλευρα ειναι η φιλικη εταιρεια οι αγωνιστές κτλ. Και, και από κάτω έχει κάποιους ευεργέτες που δίνουν χρήματα. Λοιπόν, ο παπά. Δεν απεικονίζεται πουθενά α, εκεί. Το εξηγείτε και στο βιβλίο σας ναι, τον λόγο. Ναι. Λοιπόν και βέβαια δικαιολογημένα για ναι, τον ναι. Α, καλλιτέχνη, διότι όταν έγινε ο πίνακα. Έγινε μετά από πολλά χρόνια και ο Μποπά είχε, είχε πεθάνει το 1821 το Δεκέμβριο, 5 Δεκεμβρίου του εν πλώ προ την Ήδρα. Ήταν ε, από φυσικά αίτια ο θάνατος ε, του. Ε, κοίταξε, ήταν τα γεγονότα τραγικά. Δεν μπόρεσε να δείξει η καρδιά του όλο αυτό το οποίο είχε γίνει. Και σε τι ε, ηλικία πεθάνει. Ε, ήταν 49 ετών ε, νεότατο. Ε, είχε 11 παιδιά. Ε, τα πιο πολλά παιδιά του ε, κατέβηκαν και ε, αγωνίστηκαν στην ε, κάτω στο, στο Μοριά. Να, να πω εντάχει ότι ο Αθανασάκης του ε, ήταν στο σώμα των Μακεδόνων που ε, σε μια αποβατική ενέργεια στην Αταλάντη ε, συνελήφθη εχμάλωτο και αποκεφαλίστηκε μετά από ε, κάποιε μέρε. Ο Γιαννάκης του, του, γιατί του είχε όλου γραμμένου σε ένα ιδιόχειρο σημείωμα με, τα, με τις ημερομηνίες γέννηση, ε, ήταν φοβερό δηλαδή, το αρχείο του Παπά. Είναι ουσιαστικά η ιστορία τη Επανάσταση. Ε, 110 έγγραφα. Έτσι. Ευτυχώ λοιπόν, έχουν διασωθεί και έχουν δημοσιευθεί. Ε, Ευτυχώ τα έχει δημοσιεύσει ο Βακαλόπουλο, ο Αίμνητο, ο Απόστολο Βακαλόπουλο. Ε, είναι η σημαία μα το βιβλίο αυτό του Βακαλόπουλου. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιαννάκη του ήταν με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, όταν όλοι εγκατέλειψαν τον Παπαφλέσσα. Ε, ο Γιαννάκη ήταν εκεί και βέβαια εκεί σκοτώθηκε. Ε, ο Νικόλαό του, ο Νικολάκη του, ήταν στο Ναύπλιο, έκανε ένα σώμα και πήγαν να βοηθήσουν ε, πήγαν να βοηθήσουν τον ε, ο Καραϊσκάκη, ναι, ναι. Ε, ο οποίο ε, είχε να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή, ήταν το 1826, τέλη 1826, αρχέ του 1827. Λοιπόν, και κάνει ένα σώμα εκεί, πήγε και ο Νικολάκη και στο Καματερό, σε μια σύγκρουση με τι δυνάμει του Κιουταχή, ε, δυστυχώ σκοτώθηκε και αυτό. Ε, ο Αναστασάκη του, ο σπουδαγμένο, ο δευτερότοχο, ο οποίο την περίοδο 1815-1816-17 σπούδαζε στην Ευρώπη, ε, στη Γερμανία, ε, είχε και τι ε, επιχειρήσει του πατέρα ε, στη Βιέννη. Κατέβη και τα πούλησε όλα. Ήταν, είναι φοβερά Άρα, τα αρχεία. Άρα η επιχειρηματική δραστηριότητα σταματάει με, το, με την Μα, επανάσταση. Ο Πορτόντοκο, ο Αθανάσιο και ο Αναστάσιο, ο Δεωθερόντοκο, που ήταν τότε όταν ξεκίνησε η επανάσταση ήταν στη Βιέννη εκποίησαν όλη την περιουσία τους τράπεζες, εμπορικά καταστήματα και κατέβηκαν στην Ελλάδα και τα όλα για τον αγώνα ο Αναστάσιο ήταν στην έξοδο του Μεσολογίου. Επιβίωσε από την έξοδο του Μεσολογίου. Στι μεγάλε ημέρε τη Επανάσταση ήταν, βε, βε, βεβαίως, ήταν παρόντε του Ήταν, φίλο με του ε, μεγαλύτερου φιλέλληνε, με τον Μάγκερ κτλ. στο Μεσολόγιο. Mm -hmm. ε, βέβαια, τα, οι, οι, στενοί του φίλοι σκοτώθηκαν, δεν μπόρεσαν να. Δεν να βγουν, αλλά ο Αναστάσιο επιβίωσε και μετά έζησε πάυτοχο ως α, συνταξιούχος α, δικαστής α, στην Πάτρα. Μάλιστα. Ε, συγκλονιστικό. Είναι όντως συγκλονιστικό κύριε Κάτσι. Ναι, συγκλονιστικό. Άρα, συγκλονιστικό. πάμε συγκλονιστικό. λίγο σα... Γίνονται οι μάχες που ητάται ο στρατός του, Ελληνί... του Εμμανουήλ Παπά και ο ίδιος φεύγει α, για να πάει να συνεχίσει τον αγώνα ε, με ένα καράβι εμπλό, μα είπατε, αλλά εκεί ξαφνικά κοιτάξτε. πεθαίνει. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Ε, εντάχει την ιστορία... Ε, ναι, ναι. Που κράτησε εννέα μήνε. Ο παπά έφτασε στη μονή Σφυγμένο 23 Μαρτίου. Αλλά έπρεπε, έπρεπε να πείσει. οι ε, η μονή Συγμή, βέβαια ήταν ενταγμένη ήδη, ας πούμε, γιατί ο ηγούμενο ήταν στη φιλική εταιρεία. Ε, αλλά έπρεπε να πείσει και τι μεγάλε μονέ να συμμετέχουν. Ε, αυτό κράτησε όταν μαθεύτηκε η είδηση του απαγμονισμού του Πατριάρχη, του Γρηγουρίου του Πέμπτου, Τότε πάρθηκαν, πάρθηκαν οι οριστικέ αποφάσει ότι ξεσηκώθηκε το Άγιο Όρο. Όλε οι μονέ δεν μπορούσαν να αντέξουν πούμε, αυτή την είδηση και μάλιστα με τον φρικτό τρόπο με τον οποίο είχαν ε, τον, ε τον, Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ε, έτσι λοιπόν ξεκινάμε τον, τον Απρίλιο όπου ο παπά έχοντα και το διοριστήριο του Αλέξανδρου Ψηλάντη αλλά ε, και οι μονέ του Αγίου Όρου τον ανακήρυξαν αρχηγό και προστάτη τη Μακεδονία. Ε, οι μάχες ξεκίνησαν όταν οι Τούρκοι είχαν σκοτώσει, είχαν δολοφονήσει τον πρόκριτο του Πολυγύρου. Τότε 16 με 17 Μαΐου του 1821, οι Έλληνες είχαν εξοντώσει τη φρουρά του Πολυγύρου και βέβαια άρχισαν να στέλνει ο Πασάς Θεσσαλονίκης στα στρατεύματα προς τη Χαλκιδική. Κοιτάξτε, ο τραγικός μήνας της Επανάστασης και στη Μακεδονία, δηλαδή στη Χαλκινική, αλλά και στη Πορτοβλαχία ήταν ο Ιούνιος. Διότι 10-11 Ιουνίου είχαμε τη μάχη στα Βασιλικά, εκεί στη Μονή της Αγίας Αναστασίας με τον καπετάν Χάψα, yeah. όπου εξοντώθηκε όλο το σώμα του καπετάν Χάψα και επίσης μετά από δύο-τρεις ημέρες ε, είχαμε τη μάχη στη Ρεντίνα. Ο παπάς, όταν έμαθε ότι έρχεται στρατός από τη Μικρά Ασία, διότι κατεβαίναν πολύ προς τον Πελοπόννησο και προς τον Αλή Πασά. Άρα είναι μια άλλη υπηρεσία ότι ήρθαν πολλά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη αντί να πάνε στην Πελοπόννησο, όσους δόθηκε ευκαιρία εκεί να κάνουν νικηφόρε νικηφόρες ναι, να ξέρει, μάχες. Εκείνη την, την περίοδο ο Σουλτάνος είχε να αντιμετωπίσει δύο καταστάσεις. Την επανάσταση στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή Μακεδονία και τα λοιπά, Στερεά, <στονίτρια> Πελοπόννησο, και την εξέγερση του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς <στονίτρια> του είχε μπει στο μάτι, είχε, είχε βγει φετφά για τον Αλή και αυτό ε, βοήθησε πάρα πολύ, ε, ιδιαίτερα την επανάσταση στη, στο Μοριά, διότι την επανάσταση στη Μακεδονία δεν τη βοήθησε διότι όλοι πέραγαν από τη Θεσσαλονίκη. Τα στρατεύματα πριν πάνε είτε προς Ιωάννινα Είτε προ το μοριά, προ τη Στερεά, περνούσαν όλοι από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ε, ε, Κύριε Κάτσια, επειδή ο χρόνο πιέζει. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αλλά τώρα, επειδή. Βλέπετε ότι το βιβλίο ναι, ναι, είναι, ναι. Ναι. είναι. Είναι ογκοδέστο, είναι το να διαβάσουν οι φίλοι στο ε, βιβλίο. Προσπαθώ κι εγώ να, να, να επικεντρώσω κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν τι ε, μάχε στη Ρεντίνα και. Στην Αγία Αναστασία εκεί στο μοναστήρι από κάτω. Πού είναι που σώζετε κι εσεί μετά τα στρατεύματα, αυτά τα στρατευματα αυτα που εμειναν οι κλείστηκαν στην Νέα Ποτίδια εκεί στο κανάλι απέναντι, στην Κασάνδρα και εκεί αντιμετώπιζαν τις συχνές επιθέσεις του τουρκικού στρατού. Ε, και εκεί, έγινε, εκεί έχουμε, έχουμε φοβερές αναφορές από τον Κασομούλη, ο οποίος ε, πήγε, πήγε εκεί το Σεπτέμβριο, λίγο πριν πέσει την Τριπολιτσά, πήγε να πάρει στατική επιστολή από τον Μανούλη Παπά για να πάει κάτω στην Ήδρα και στην Πελοπόννησο για να ζητήσει βοήθεια για τους αρματολούς του Ολύμπου. Δηλαδή... τα γράφει στα ενθυμήματά του ο Κασομούλης. Ναι, τα γράφει και τα λοιπά και μας δίνει μια, τη, τη, μόνη περιγραφή ζωντανή που έχουμε ας πούμε, από έναν αγωνιστή μας δίνει πώς ήταν... τι οχειρωματικά έργα είχαν κάνει τότε οι Παναστάτε. Στην Κασάνδρα και στην Νέα Ποτήδια, Μάλιστα, στο κανάλι. Ζωντανέ περιγραφέ. Ζων, Ζωντανέ περιγραφέ και, και νομίζω ότι ε, αυτά, μόνο αν διαβάζουμε, ε, αρχίζουμε και μπαίνουμε στο πνεύμα ε, τη εποχή. Ε, το, το χρήσιμο βέβαια και που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όλοι έπρεπε να πάρουν στατική επιστολή από τον Νεμανδίλ Παπά. Μάλιστα. Ηταν ε, τόσο μεγάλη θέση του και ναι, 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 ναι. Ε, Οπότε βλέπουμε ε, ότι. Μετά λοιπόν και από αυτή τη μάχη πάει στο, στην Ποτίδα και μετά στο Άγιο Όρος. Ε, και βέβαια το Νοέμβριο ε, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρξε βοήθεια mm. γιατί περιμέναν βοήθεια από Πελοπόννησο και Μοριά. Είχε συγκροτηθεί ήδη ο εθνικός στόλος ε, με ιδρέικα καράβια με, από τις πέντες, από τα ψαρά και τα mm. Αλλά δυστυχώ είχαν τα δικά του αυτοί εκεί κάτω και δεν μπορέσαν να δει πάνω να βοηθήσουν ε, τους ε, επανασάντες στην, ε, στην Κασάνδρα. Ε, η τελική επίθεση έγινε τον Νοέμβριο του 1821. Είχαν βαζιωθεί πολλά, πολλά στρατεύματα είχε έρθει ο Ιμπούλου Μπούτα, είχε αναλάβει. Φοβερό και, και τρομερό. Ναι. Φοβερό και τρομερό, είχε αναλάβει και, το, και τη διοίκηση τη πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε και αναλάβει και επικεφαλή αρχιστράτηγο όλων των δυνάμεων εκεί που δρούσαν στην περιοχή. Ε, και ήταν αδύνατο να κρατηθεί η κατάσταση. Είχαν τελειώσει τα πολεμοφόδια, είχαν τελειώσει τα τρόφιμα ε, και έγινε αυτό που έγινε, το ολοκαύτωμα τη Κασάνδρα. Okay. Ε, υπολογίζεται ότι εκείνη την περίοδο περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι ε, βέβαια τότε άδειασε η Καλκιδική. Οπότε τότε οριστικά προς... σχεδόν τελείωσε ε, η επανάσταση ναι, στη Μακεδονία. Ε, τότε τελείωσε οριστικά, αλλά ε, είχαμε βέβαια την, μετά την, τις εξελίξεις στην Άουσα. Στην Άουσα, στην άουσα με το ολοκαύτωμα τη Νάουσας. Ναι. Ο Εμμανουήλ Παπάς λοιπόν δεν παίζει... Ο Εμμανουήλ Παπάς, ε, κοιτάξτε τώρα, έχουν γραφτεί πολλά και έχουν ε, υποθεί υπ... ναι, υπ... πολλά για το, το ρόλο που έπαιξαν οι μονές και τα λοιπά στην ιστορία. Οι μονές ήταν στην ίδια μοίρα με την επανάσταση. Έχει υποθεί να το πούμε στα ίδια ναι. ότι οι μοναχοί τον πρόδωσαν. Όχι. Αληθεύει ή όχι. Όχι, όχι. Δεν αληθεύει ό, ότι οι μοναχοί του Αγίου οι πρόδωσαν έγινε, τον Ιωαννίλη Παπά. Ό,τι έγινε, έγινε σε συντονισμό με τον του Παπά, διότι έπρεπε να σωθούν τα 4-5 χιλιάδε γυναικόπαιδα που είχαν συγκεντρωθεί στον Ιωαννίλη Παπά. Είχαν καταφύγει εκεί, είχαν... δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διαφορετικά. Και έπρεπε να σωθεί και η μοναστική πολιτεία. Οπότε φεύγει ο Εμμανουήλ Παπά. Έφυγε, έφυγε, έφυγε με, το, με το καράβι με το οποίο είχε πάει με το καράβι του Χατζηβισβίζη. Mm. Άλλη φοβερή ιστορία για αυτή. Ο Χατζηβισβίζη με τη δόμνα με τη γυναίκα του. Τη δόμνα σβήσει, ε, αυτή. Με, με Με την καλομήρα. Λοιπόν, μπήκε καράβι. στο καράβι και στο, είχε το γραμματέα του, είχε το γιο το, του Γιαννάκη μαζί του κτλ. και τα λοιπά και αγωνιστέ και εν πλώ προς την Ήδρα, αφού πέρασε εκεί τα στενά μεταξύ έβιας και Άνδρου, έτσι, λοιπόν, εν πλώ προς την Ήδρα, λόγω των, των γεγονότων, δεν μπόρεσε να αντέξει την όλη ιστορία, και το σφαγόν που είχαν ακολουθήσει εκεί στην, στην Κασάνδρα, πέθανε και κυδεύτηκε, δηλαδή τον κατέβασαν και ο Χασομούνης ήταν εκεί στην Schools. Ήδρα. Mm. Όταν είχε πάει, πέρασε, πήρε στατική επιστολή από τον Παπά, πήγε κάτω, προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα και πολεμοφόδια για την επανάσταση στην Μακεδονία, αλλά ο Παπά ήρθε, τον κατέβασαν νεκρό από το καράβι. Και τον, έθαψαν είπαμε εκεί. Καρδιακή Και τον έδαψαν εκεί με τιμέ στρατηγού. Ή... Οι Ιδραίοι. <est> <avais> Ο τάφο δεν υπάρχει, Είχα. βρέθηκε η. Η επιτίμβια πλάκα. Είδα, είχε τη φωτογραφία. Ναι, γιατί, έχω ναι. την επιτύμβια πλάκα, την οποία την βρήκε και τη φωτογράφησε ο Βαζραβέλη. Ε, είχαν συγκεντρώσει τι επιτύμβιε πλάκε όλε οι mm -hmm. Ιδραίοι ε, σε κάποιο σημείο, σε, σε ένα μοναστήρι ο εκεί. έχουμε, λοιπόν... Και εκεί βρήκαμε την επιτύμβια πλάκα ε, και παρέμεινε με το, επίγρα... με το, επίγραμμα επάνω. Οπότε, κύριε Κάτσε, ε, για, τα, ναι. για τα υπόλοιπα η επανάσταση του 1821 και ο Εμμανουήλ Παπά εκδόσει έρω του Βασίλη Χρήστου. Ναι, ε... Να πούμε εδώ ότι έγινε και με την χορηγία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και αυτό είναι ε... πολύ Εσύ. σημαντικό Εσύ. Ναι, βεβαίως. βέβαια, γιατί και ο Δήμο πάνω κάνει προσπάθειε. Να αναδείξει την προσωπικότητα του... και, του... και να την τιμήσει. Βεβαίω. Ο, ο, ο Δημήτρη Ονότα. Να είναι καλά. Να ναι. ε, οπότε, φίλε και φίλοι. Ε, εσείς τηλεφωνείτε στο 2310 8310 62 και μπορείτε να κερδίσετε το βιβλίο του Βασίλη Κάρτσιο, η επανάσταση του 1821 και ο Μανούλη Παπάς από τις εκδόσεις Ερωδιός. Μετά θα επιστρέψουμε με τα ονόματα των νικητών. Ε, κύριε Κάρτσια, να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σα παρουσίαση, στη Βεργίνα Τηλόρε και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μα είπατε. Βέβαια, ο λίγο τηλεοπτικό χρόνο δεν χωράει να, πούμε αυτά που έχετε γράψει στι 535 πόσε σελίδε του βιβλίου σα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ ε, για την πρόσκληση που μου δίνετε η ευκαιρία και θέλω να πω στου ε, και σε αυτού που θα κερδίσουν το βιβλίο. Ότι αυτή είναι η αληθινή ιστορία τη Επανάσταση του 1821. Να είστε καλά. Όταν το διαβάσουν, θα με θυμηθούν. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πολύ. Φίλε και φίλοι, εμεί πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.